Καλημέρα σε όλους σας Γιάννου Παγκοστιντή εδώ και σήμερα είμαστε στο Mindtube για να σας δείξω ένα tutorial Θα σας δείξω σήμερα πως μπορείτε να ανέβετε στο top of the bedrock πάνω από τον nether Εκεί που είναι μόνο ένα layer από bedrock και τίποτα άλλο αλλά και πώ μπορείτε να σπάσετε ένα bedrock για να μπορείτε να ξανανεύετε με ladders μετά εκεί. Ωστόσο, σήμερα θα αρχίσουμε από αυτό το spider farm εδώ πέρα που κάθομαι αυτή τη στιγμή ε, Χθε είχα κάνει ένα live stream και παιδευόμασταν, δεν δούλεψε το σχέδιό μα. Οπότε κατέληξα σε αυτό εδώ το design και αυτό χρησιμοποίησα τελικά. Μαζεύονται εδώ πάνω, δεν μπορούν να με χτυπήσουν όσο κάθομαι εδώ και παίρνουν το XP από εδώ μέσα. Είναι ένα απλό design, το πιο κλασικό. Τη βαράμε, τι σκοτώνουμε, boom. Και να ψοφάνε. Τα items πέφτουν μέσα στα hopper και έρχονται στα chest. Και Άμα κάτσω λίγο από εδώ θα δείτε το XP να βγαίνει μέσα από αυτή την τρύπα Yes, να το βγήκε βγήκε Απλά κολλάει λίγο Ωστόσο άμα έβαζα slab θα μπορούσε να περάσουν από κάτω και θα γκλίτσαραν Γι' αυτό έχουμε και το trapdoor εδώ Και έχουμε ένα από εδώ σε ένα spawner και ένα από εδώ στο άλλο spawner Οπότε απλά θα κάνουμε αυτό το πράγμα Από το να μαζεύονται στον ίδιο χώρο Πιστεύω καλύτερα από το να παιδεύομαι να τα αφήσω έτσι Τέλος πάντων, άμα θέλετε να δείτε το live stream εκείνο Το έχω αφήσει στην περιγραφή ένα link για να πάτε να το τσεκάρετε άμα ενδιαφέρεστε να το δείτε. Και αυτό το λέω επειδή το έχω αφήσει μη καταχωρημένο, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Σαν stream δεν κάναμε τίποτα, δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα, δεν δούλεψε αυτό, οπότε πιστεύω δεν αξίζει να μείνει. Εδώ είναι το slime farm, ε, εδώ πέρα είναι δύο slime chunks, οπότε μόλι ετοιμαστεί αυτό σαν farm θα μπορεί να γίνει ένα slime farm. Και τέλο πάντων, χωρί να χάνουμε χρόνο, α πάμε κατευθείαν στο nether. Και λοιπόν, να είμαστε τώρα στο Nether. Έχω σκάψει εδώ ένα χώρο. Εδώ πέρα θα τελειώνει ένα Minecraft και θα αρχίζει ένα lever. Μετά, μόλι σπάσουμε αυτό το bedrock από πάνω, θα μπορέσω να τα ενώσω όλα με τα ladders και να μπορούμε να ανέβω. Κατεβαίνουμε πάνω από το bedrock. Εμείς θα σπάσουμε αυτό το μπλοκ εκεί πάνω. Και για να το σπάσουμε, πρέπει πρώτα να ανέβουμε προς τα πάνω. Και πώς θα το κάνουμε? Να το βλέπετε αυτό το κενό εκεί, το βλέπετε. Θα πρέπει να πετάξουμε ender πέρλε εκεί μέσα. Σε αυτό το μπλοκ εδώ. Και κάτσε λίγο. Whoop. Λοιπόν, κοιτάξτε πώ θα πάει. Πετάμε έντερ εδώ Και ανεβαίνουμε. Έτσι απλά. Και τώρα, αν δεν κάνω λάθο, το μπλοκ που θέλουμε να σπάσουμε είναι ακριβώ αυτό. Που είναι τα coordinates. Βασικά, να βάλω αυτό εδώ να το μαρκάρω απλά. Αλλά τώρα μπορούμε που είμαστε στο nether top να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο project. <ΣΣΣΣ> Και απλά κάντε αυτό που θα κάνω εγώ. Το ίδιο ακριβώ πράγμα. Θα σα εξηγήσω όσο πιο καλά μπορώ. Και αυτό πάνω κάτω. Λοιπόν, απλά τραβήξτε πάνω στο inventory σα. Obsidian, activate the rail. Αυτό μπορείτε να δείτε. Ρέσπι, πώ το φτιάχνετε. Cobblestone walls. Και φυσικά τα redstone πράγματα. Πάρτε κάνα lever. Πού έχω τα lever. Δεν έχω lever. Θα φτιάξω lever. Κάτσε. Α, όχι, εδώ έχω. lol. Λοιπόν, παίρνετε τα redstone, τα repeaters. Και είστε μια χαρά. Τα TNT minecarts είναι για μετά. Κοιτάξτε, εφόσον θέλουμε να εξαφανίσουμε αυτό το block, θα στήσουμε το σύστημα έτσι. Δύο cobblestone wall. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Μετά θα πάρουμε τα δύο sticky piston μα. Το ένα από εδώ Και το άλλο από Τα φέιλαρα Και το άλλο από έλα Καλά δεν χρειάζεται το ξέρουμε ποιο είναι Το άλλο από εδώ θα πρέπει να είναι έτσι Μετά αρχίζουμε από εδώ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Θα πρέπει να έχετε 1, 2, 3, 4 εδώ Obsidian και σε αυτή τη σειρά 5 Μετά παίρνετε ένα Activator Rail Εγώ έφερα και ένα δεύτερο γιατί πρέπει να κοιτάει από εκεί και πρέπει να το φτιάξω μία Βάζετε ένα TNT minecart, το αφήνετε εκεί, δεν το σκάτε Βάζετε μετά ένα lever Και μετά αρχίζετε ένα, δύο, 3, 4, 5 Σε full ticks, full πίσω Μετά παίρνετε ό,τι block θέλετε Ή βάζετε ένα redstone, με μου αρέσει να τα κάνω έτσι Όλα αυτά σε full ticks Ωραία Και ένα ακόμα θέλει Μετά παίρνετε obsidian Τα βάζετε έτσι ένα redstone dust εδώ πέρα και είστε έτοιμοι για να σπάσετε αυτό εδώ το block. Ουσιαστικά θέλετε να το κάνετε αυτό όταν γίνει extend να σκάσει αλλά μόνο το extended κομμάτι να είναι μπαγκαρισμένο πίστον. Και αυτό έτσι όπως είναι το σύστημα θα ενεργοποιήσει το redstone που θα ενεργοποιήσει αυτό το block το οποίο θα ενεργοποιήσει το πίστον εδώ. Λοιπόν όλο αυτό είναι έτοιμο για το πρώτο πίστον μπορούμε να το σκάσουμε αλλά για προστασία θα βάλουμε κανένα obsidian εδώ πέρα. Και λοιπόν κοιτάξτε τη μαγεία. Τσεκάρετε σε κάτι τι θα γίνει. Boom. Λοιπόν, τώρα που το σπάσαμε είναι σημαντικό πριν το κλείσετε αυτό να μπει ένα redstone block για να το κρατήσει έτσι αλλιώς θα γυρίσει πίσω το πίστον χωρίς το redstone και θα γίνει κανονικό. Εμεί το θέλουμε γκλιτσαρισμένο. Ωραία το σκάσαμε αυτό. Boom. Τώρα είμαστε μια χαρά το κλείνουμε και μόλις κλείσει βάζουμε πάλι τα στον walls. Μπορούμε να βάλουμε και το άλλο cart. Μπορούμε να περιμένουμε αυτά εκεί. Μετά απλά αφήνεται ένα obsidian εδώ πέρα. Είναι σημαντικό αυτό το μπλοκ να είναι obsidian. Πρέπει να είναι obsidian. Τα άλλα μπορεί να είναι και ό,τι άλλο μπλοκ θέλετε. Αλλά αυτό εκεί και αυτό εδώ πρέπει να είναι για να μην χαλάνε. Λοιπόν, τώρα το ανοίγουμε. Και για να δούμε τη μαγεία τώρα. BOOM! Τώρα. Θα το αφήσετε ανοιχτό και θέλει λίγη περισσότερη δουλειά. Τώρα λοιπόν αρχίζει το πραγματικό κομμάτι <laughs> με τα redstone και το συγχρονισμό. Θα βάλετε εδώ πίσω από αυτό το μπλοκ που καταστρέψατε. Το δεύτερο. Ένα τέτοιο repeater σε δύο tick. Αφήνετε ένα redstone μπλοκ πάνω του για να είναι powered up, μην χαλάσει η βλακεία. Και μετά βάζετε εδώ ένα άλλο repeater. Σπάτε και αυτό το σύχαμα, το μπλοκ. Το οποίο δεν θα σπάσει ποτέ. Α, βασικά. Τώρα το κάνουμε απλά για να μην το κλείσουμε. Μπορούμε να το κλείσουμε αυτό για να τσιμπήσουμε τα items Κάτσε να τσιμπήσω μία Γιατί όχι Οπ, Κάτσε να βάλω και εδώ ένα ακόμα repeater Μόνο αυτό εδώ είναι σε δύο tick Αυτά εδώ είναι σε ένα Don't worry, be happy Τα ενώνετε με redstone Βάζετε εδώ ένα lever, το αφήνετε εκεί για τώρα Βάζετε εδώ repeater, εδώ repeater Redstone ή block μπορείτε να βάλετε εδώ Το ίδιο πράγμα είναι Και εδώ πέρα πρέπει να βάλετε κανονικά πιστόνια εδώ πέρα όμως είναι η πραγματική δουλειά με τα πιστόνια Γιατί Πρέπει το ένα να κοιτάει πάνω, στον μπλοκ που θέλετε να διώξετε, εδώ. Και το άλλο πρέπει να κοιτάει ανάποδα. Αλλά για να κοιτάει ανάποδα χρειαστώ κι άλλο ένα πίστον. Τώρα για να το βάλω σε σωστή θέση, οπότε ένα λεπτό θα αφήσω ένα τέτοιο εδώ πέρα crafting table. Έχω υλικά, πάντα φέρνω υλικά, σε περίπτωση που δεν έχω. Νομίζω 4 θέλει. Ω, έχω silk touch, έχω silk touch. Πώς θα πάρω κόμπλιστον τώρα, θα κάνω ένα iron pick. Λοιπόν, τώρα κάνουμε εδώ πέρα ένα και Κάτσε, αυτό δεν χρειαζόταν. Πρέπει να είχα έρθει προετοιμασμένο για αυτό, αλλά εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά. Μπορεί λοιπόν, να το πάντα ανάποδα. Μπλοκ, 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 μπλοκ. Ωραία, ε, μια χαρά είναι. Μπλοκ, πέμπτο. Κάτσε, μη σπάσω κατά λάθο. Μπλοκ που δεν πρέπει να σπάσει. Oh. Ένα μπλοκ εδώ. Να κοιτάνε έτσι. Γιατί πρέπει να κοιτάει κάτω. Να είναι στο έδαφο, αλλά να κοιτάει έτσι. Οπότε βάζουμε εδώ τον μπλοκ Το σπρώχνει Και μετά θα κάνουμε το ίδιο πράγμα Κάτσε θα βάλω ένα μπλοκ εδώ βασικά Ωραία έγινε Έχουμε αυτό που θέλουμε Σπάμε όλα αυτά τα πράγματα Και κοιτάξτε τώρα τη μαγεία Με το πατήσω αυτό το μοχλό Μετά πρέπει να κάνετε ακριβώς τα ίδια βήματα Ας φάμε όμως επειδή δεν μπορώ να το κάνω πεινασμένο. Πω λοιπόν, πατάτε μοχλό Ανεβαίνει αυτό πάνω, σπάτε αυτά εδώ τα redstone blocks Τα σπάτε Και μετά τραβάτε το μοχλό Και θα δείτε κάτι περίεργα glitch να γίνει εκεί Κοιτάξτε, κοιτάξτε, τσεκάρετε Το είδατε αυτό το glitch Άμα σπάσουμε αυτό το πίσω, κοιτάξτε από κάτω Boom! Το βλέπετε Έσπασε μόλις τώρα ένα bedrock με ένα glitch Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε block Αλλά εμεί θέλουμε το bedrock είναι σημαντικό να γίνει το bedrock σε εμά. Και ήξερα ότι έχω τρύπα από κάτω. Και φοβήθηκα. Τώρα εδώ πέρα μπορώ απλά να το ενώσω. Και να τελειώνουμε μπορώ απλά να το ενώσω όπω θα κάνω. Γιατί στα επόμενα επεισόδια εδώ πάνω θα κάνουμε ένα gold farm. Εκεί πάνω θα το δουλέψουμε. Αλλά ήταν σημαντικό να μπορούμε με κάποιον τρόπο να ανέβουμε. Και κάτσα να βάλω και ένα μπλοκ εδώ. Γιατί εδώ πέρα με σκοτώσει το CD. Όχι, όχι τέτοιο. Κάτι που δεν σπάει εύκολα. Uh -huh. Εδώ πέρα. Αυτό εδώ θα είναι σαν minecart station που θα οδηγεί στο κεντρικό μα μέρο στο κεντρικό μας πόρταλ Εδώ πέρα μπορώ να αφήσω ένα τέτοιο ταπεινό crafting table Να κάνω μερικά ladders για να μου οδηγήσουν επάνω Εάν είναι δυνατόν για ένα ladder δεν μπορούμε να ανέβουμε δεν πειράζει, πάω να αφήσω για αυτά τα ladders Και μετά θα είμαστε έτοιμοι, θα τσιμπήσω τα items Και θα είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε το πολύ αγαπητό μας gold farm Που θα χρειαστεί σε άλλα επεισόδια Ωραία, κάτσε να τσιμπήσω εδώ το ladder. Μπορούμε να το βάλουμε και στο bedrock. Μπορώ να βάλω και κανένα trapdoor. Κανένα iron trapdoor, αλλά μέχρι τότε θα το αφήσουμε έτσι. Μέχρι να κάνουμε κάτι περισσότερο. Απλά θα πάρω τα υλικά μου πίσω. Αυτά εδώ είναι πολύ χρήσιμα. Δεν έχω περισσότερα. Δεν μπόρεσα να βρω περισσότερα slimes. Αν θυμάστε, στο προηγούμενο live stream είχαμε και ένα mini slime farm. Κατάφερα να σπονάρουν εκεί μέσα λίγα slimes. <laughs> Μπορεί και πήρα δύο slime balls. Τώρα κάτι γίνεται. Εδώ πέρα θα συνεχίσουμε στο επόμενο stream του Mindtube. Την περιπέτεια μας στο να φτιάχνουμε ένα Farm γιγάντιο στον ουρανό. Οπότε θα σα περιμένω στο επόμενο stream που θα γίνει Mindtube. Μέχρι τότε κανονικά βιντεάκια. Αυτό ήθελα να σα πω. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο. Αν σα άρεσε, αφήστε ένα like. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι πατήστε ένα subscribe. Αν θέλετε κι άλλα τέτοια redstone tutorial στο Mindtube και κατασκευέ και περίεργα bugs και τέτοια που ξέρω να σα δείξω, αφήστε μου στα comments πείτε το μου, υπενθυμίστε το μου για να κάνω και τίποτα άλλο επειδή έχω ιδέες και ξέρω πράγματα. Και ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!